Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10 και 5, ακούτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Έναντι τον επικεφαλής του κινήματος δικαιοσύνης, τον κύριο Ιωάννη Σακά, πρώην αντιεισαγγελέα. Καλή σας μέρα, κύριε Σακά. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε έχουμε καλά. Πολλά να πούμε, γιατί έχουν μεσολαβήσει δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές. Και βρισκόμαστε εν ώψη βουλευτικών εκλογών. Άρα, εκλογών. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Το κίνημα δικαιοσύνης θα λάβει μέρος στις εθνικές εκλογές? Το κίνημα δικαιοσύνης δεν θα κατέβει στις εθνικές εκλογές. Έχει ευνηδιαστεί από την ταχύτητα αυτή. Όπως και πολλά άλλα κόμματα. Όπως και πολλά άλλα κόμματα. Εμείς ετοιμαζόμασταν για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν πειράζει όμως. Μπορούμε να ισχυροποιηθούμε ακόμη περισσότερο οργανωτικά, χρηματοοικονομικά, που είναι αναγκαίοι παράγοντες για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε είστε σε περίοδο, θα λέγαμε, εγρήγορσης, αναμονισμένα, αλλά εγρήγορσης, για να παρουσιαστούμε στον κατάλληλο χρόνο που πιστεύουμε ότι οι εκλογές θα ξαναγίνουν βουλευτικές όταν θα συμπέσουν με τις εκλογές για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας στη Βουλή. Δεν βλέπουμε να βγαίνει Πρόεδρος με την πρώτη ψηφοφορία. Όπως αυτό συνέβη, δεν άλλαξε όμως τώρα με τον... Όπως συνέβη με τον παλιότερα επί Βενιζέλου Σαμαρά. Τώρα όμως έχει αλλάξει η διαδικασία. Μπορεί να βγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας χωρίς... Όχι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για πείτε μας. Λοιπόν, υπάρχει μια παρανόηση ότι έχουν αλλάξει. Έχει γίνει μια προσπάθεια αναθεώρησης του συντάγματος. Έτσι. Εκεί είναι το όλο θέμα. Αναθεώρηση του συντάγματος. Για να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του συντάγματος, πρέπει η επόμενη Βουλή να το ψηφίσει. Εάν η επόμενη Βουλή που θα βγει από τις εθνικές εκλογές, υποτιθέστε ότι θα γίνουν 7 Ιουλίου, τρέχοντος έτος 2019, δεν το ψηφίσει, η διαδικασία είναι ίδια. Α, μάλιστα. Οπότε... Και επειδή ετοιμάζεται ο κόσμος, αλλά και τα δύο κατεστημένα πολιτικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, να διατηρηθεί η Νέα Δημοκρατία όσο έχει, αμφιβάλλω αν θα αλλάξει τη διαδικασία αυτή την οποία είχε ψηφίσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δηλαδή πάλι η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αυτό είναι μια πολύ είναι μια σημαντική ερμηνεία. Διευκρίνηση, ερμηνεία, όπως θέλετε πείτε το. Τώρα από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πάρα πολλά θέματα για τα οποία, κύριε Σακά, ο κόσμος είναι απογοητευμένος, δεν θεωρεί ότι η διακυβέρνηση του τόπου γίνεται σωστά από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά από την άλλη δεν θεωρεί ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να δώσει λύσεις. Παρόλο αυτό, λέει, σαν να είναι αναγκασμένος να επιλέξει ένα από τα δύο κόμματα. Γιατί ο κόσμος ψηφίζει, πιστεύετε, έτσι και θεωρεί χαμένη ψήφο την ψήφο σε ένα μικρότερο κόμμα? Δέστε, ο ελληνικός πληθυσμός στην πλειοψηφία του, παρά την τόση εμπειρία που θα έπρεπε να έχει, δεν έχει επιμορφωθεί πολιτικά. Βρίσκεται μέσα σε αυτό το δίλημα, δηλαδή το πολιτικό δίλημα αριστερά-δεξιά, όπως εκφράζεται η αριστερά διαμέσου του ΣΥΡΙΖΑ και όπως εκφράζεται η δεξιά διαμέσου Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, ενώ έχει την εμπειρία ο ελληνικός πληθυσμός ότι έχει φάει χαστούκια και από το μεν και από το δε, η Νέα Δημοκρατία, παράδειγμα χάρη, που έχει πλειοψηφίσει στα έγκυρα ψηφοδελτία, γιατί είχαμε και αποχές. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού απήχε. 48% συν 2% λευκά άκυρα είναι 50%. Δηλαδή τα ποσοστά που βγάζουν όλοι αυτοί είναι επί του 50% του εκλογικού σώματος. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, ο ελληνικός πληθυσμός προτίμησε Νέα Δημοκρατία με 1.835.000 ψήφους. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι πήγε για να δώσει ένα χαστούκι σε αυτούς τους αριστερούς και δεξιούς, καμένους κλπ, οι οποίοι τον παραμύθιασαν τον Ιανουάριο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015 και έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ 1.300.000 ψήφους. Αλλά αυτή η τακτική, φεύγουμε από το ένα κόμμα, πάμε στο άλλο για να δώσουμε χαστούκι στο προηγούμενο που είχαμε ψηφίσει, αυτό σημαίνει διπολική πολιτική διαταραχή. Και επομένως έρχεται ο τρίτος πόλος, όπως είπατε,
κύριε Σταματόπουλε, έρχεται ο τρίτος πόλος, τα μικρά κόμματα. Ένας λόγος που εμείς δεν συμμετείχαμε είναι γιατί πολλοί από τα μικρά κόμματα μας κατηγορούσαν ότι τους διασπάμε και γιατί φτιάξαμε και γιατί κύριε Εισαγγελέα έφτιαξε κόμμα κλπ. Εμείς έχουμε τις καλύτερες προθέσεις, το λέμε δημοσίως. Έχουμε βάλει στην ιδρυτική διακήρυξη τέτοιες διακηρύξεις για να καταπολεμηθεί το μνημονιακό φαινόμενο, διότι είναι φαινόμενο διαπλοκής και διαφθοράς αριστερών και δεξιών. Αριστερή και δεξιή, λέει ένα απόφθεγμα, είναι ίδιοι στο φαΐ. Ναι. Αλλά τώρα μας λέτε για τα μνημόνια, από τα οποία έχουμε βγει όμως. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Σιγά μην έχουμε βγει. Θα μας το εξηγήσετε, πιστεύω. Ναι, να το εξηγήσουμε ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε, γιατί πέφτει πολύ παραμύθιασμα στον κόσμο. Λοιπόν, και υπάρχουν λοιπόν τα τόσα μικρά κόμματα που λέγανε, όχι κύριε Εισαγγελέα, μην κάνετε κόμμα γιατί μας διασπάτε κλπ. Πολύ ωραία. Ένας δεύτερος λόγος που δεν κατεβήκαμε είναι, ορίστε κύριε, δεν κατεβήκαμε, δείξτε μας τι απίδια έπιασε ο σάκος σας. Δεν κατεβήκαμε, δεν σας διασπάσαμε. Πρέπει λοιπόν εμείς σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα αλλά και έξυπνα. Ο αντίπαλός μας δεν είναι τα δύο μεγάλα κόμματα. Είναι και τα μικρά κόμματα που αποτελούνται από Έλληνες συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι τόσο εγωισταράδες που ενώ μας λένε εμάς γιατί δεν συνενωθήκαμε, εμείς ερωτούμε όλα αυτά τα μικρά κόμματα, αφού δεν τα διασπάσαμε. Γιατί δεν πήγαν να συνενωθούν όλοι αυτοί για να δείξουν στον ελληνικό πληθυσμό τη δημοκρατική του συνένωση και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Γιατί δεν το κάνανε λοιπόν. Γιατί δεν το κάνανε. Δεν έχουν πρόθεση και να συνασπίζονται, μετά θα επέρχεται η διάλυσή τους. Δεν έχουν στο μυαλό τους Μάλιστα. συνένωση δημοκρατική. Γι' αυτό εμείς έχουμε η όβιο υπομονή, περιμένουμε και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κάνουμε δυναμικότερη εμφάνιση. Θα υπάρχει χρόνος γιατί μέχρι τότε όμως ή θα είναι πολύ αργά για τον τόπο και τη χώρα. Δέστε. Για ένα κράτος, για ένα λαό, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ μην πεις ποτέ. Έτσι. Μια κλασική έκφραση. Τώρα, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι τίποτα δεν έρχεται έτοιμο. Πέσε πίτα να σε φάω, δεν γίνεται. Παραπλανιέται ο κόσμος, παραμυθιάζονται οι συμπολίτες μας και τρέχουν πότε στον ένα μεγάλο, το ΣΥΡΙΖΑ, και πότε στον άλλον μεγάλο, τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω όμως κάτι. Αυτά είναι διλήμματα για παιδιά. Όποιος Έλληνας έχει κότσια πρέπει να προσπαθήσει και να αφήσει πίσω αυτή την παλαιοντολογία των αριστερών και δεξιών που δίχασε την Ελλάδα. Γι' αυτό εμείς σαν κίνημα δικαιοσύνης λέμε δεν είμαστε ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί. Είμαστε Έλληνες πολίτες, έχουμε συνταγματικά δικαιώματα και η πολιτική μας αντίληψη βασίζεται ακριβώς σε αυτά. Στην υπεράσπιση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων, του δίκαιου μας. Αυτό παλεύουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο κόσμος να το καταλάβει και να το εκτιμήσει. Αλλά αυτό θα φανεί. Να φροντίσει να το καταλάβει, γιατί αλλιώς τα χρόνια περνάνε και θα ζει μέσα στην οικονομική σκλαβιά. Θα του λένε ότι τα μνημόνια τελείωσαν, ενώ τα μνημόνια δεν τελείωσαν, και απαντώ σε αυτό που μου θέσατε. Στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μπει στα μνημόνια, γι' αυτά, εάν τα κράτη αυτά στην Ευρωζώνη δεν έχουν εξοφλήσει το 75% του δημόσιου χρέους, θα βρίσκονται υπό διαρκή συνεχή οικονομική επιτήρηση, δηλαδή μία νέα μορφή δικτατορίας. Ποιος κανόνας δικαίου το λέει αυτό? Το λέει ο κανονισμός 472 του Μαΐου, Απριλίου-Μαΐου του 2013, που τον ψήφισαν και οι Σιριζέοι βουλευτές και οι Νεοδημοκράτες βουλευτές, τους οποίους ξαναψήφισαν οι Έλληνες συμπολίτες μας. Δηλαδή οι Έλληνες συμπολίτες μας ξαναψήφισαν την οικονομική δικτατορία στην Ελλάδα διαμέσου του κανονισμού 472 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να η δημοκρατία λοιπόν, που φέρνει οικονομική δικτατορία, και της Κομισιόν της Επιτροπής. Αυτά τα έκρυβε ο κύριος Τσίπρας, στους προεκλογικούς του λόγους για τις ευρωεκλογές, τα έκρυβε επίσης και η Νέα Δημοκρατία, γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Την έχουν κάνει τη ζημιά από το 2013 που κυβερνούσε την Ελλάδα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, Σαμαράς και Βενιζέλος. Ναι. Ενδεχομένως τώρα κάποιος να σας πει ότι ο Μητσοτάκης δεν ήταν πρωθυπουργός τότε. Ναι, αλλά ήταν σε ένα υπουργικό συμβούλιο. Στο Υπουργείο Εργασίας.
εργασίας, διοικητικής μεταρρύθμισης και πάει λέγοντας, έτσι. Λοιπόν, τα ξέραν όλα αυτά. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης στους λόγους του για την Ευρωβουλή δεν είπε για αυτό τον περιβόητο κανονισμό 472. Κανείς υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των μικρών κομμάτων δεν αναφέρθηκαν σε αυτό τον κανονισμό. Ούτε το ΚΚΕ, ούτε η Χρυσή Αυγή. Κανένα δηλαδή από τα κοινοβουλευτικά. Έχετε ακούσει ειδικές εκπομπές τι θέση θα πάρουν έναντι αυτής της οικονομικής καταλύστευσης που γίνεται στην Ελλάδα διαμέσου του κανονισμού 472 του Απριλίου-Μαΐου του 2013 που ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και συμμετείχανε δεξιοί και αριστεροί βουλευτές. Μάλιστα. Γιατί σιωπούν, κύριε Σταματόπουλε? Γιατί θέλουν να παραμυθιάσουν τον ελληνικό πληθυσμό με άλλα, με τα δικά τους. Mm-hmm. Από την άλλη όμως έχουμε και σοβαρά θέματα δικαιοσύνης. Το κίνημά σας λέγεται κίνημα δικαιοσύνης. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε πρωτοφανείς καταγγελίες από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Βλέπουμε να έχει χάσει ο ελληνικός λαός το αίσθημα εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη. Μπορεί να το ανακτήσει αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνης? Μπορεί. Χρειάζεται σωστός πολιτικός φορέας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην δικαιοσύνη ουσιαστικά είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής αριστεράς και πολιτικής δεξιάς. Μα δεν είναι ανεξάρτητη από την πολιτική δικαιοσύνη? Δεν είναι, και όσο και να σας φαίνεται, όσο και να τα γράφουν στα κείμενα, παραβιάζονται και τα κείμενα και τα συντάγματα, ποδοπατούνται και πάει λέγοντας. Η πολιτική αριστεράς και δεξιάς έχει δημιουργήσει παρεμβάσεις μέσα στο σώμα της τακτικής δικαιοσύνης. Αυτό που μου λέτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αναφέρεστε στην τακτική δικαιοσύνη. Δηλαδή στην οργανωμένη, στον τρίτο πυλώνα υποτίθεται της δημοκρατίας. Αλλά δυστυχώς και μέσα στη δικαιοσύνη υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι και υπόδουλοι, γιατί προσβλέπουν σε τοποθετήσεις καλών θέσεων αρχηγίας διαμέσου της κυβέρνησης. Μην ξεχνάτε το σχετικό άρθρο στο Σύνταγμα που η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Εσείς ως φορέας, έχετε, ως κίνημα δικαιοσύνης, έχετε καταγγείλει αρκετές φορές και από τις εκπομπές τις τηλεοπτικές που σας βλέπει ο κόσμος, από την αρθογραφία σας, από γενικότερα, έχετε καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό που λέμε το σύστημα. Έτσι. Αυτό όμως για να αλλάξει είναι κάτι που πολλοί λένε ότι είναι ακατόρθωτο να τα βάλεις με το σύστημα γιατί θα βγεις χαμένος. Τελικά έχει νόημα? Μιλάτε με τον κόσμο, έχετε κάνει το κίνημα δικαιοσύνης. Έχει τελικά νόημα να ασχολείται κάποιος? Μπορεί να αλλάξει ή να νικήσει το σύστημα? Βεβαίως και μπορεί να το νικήσει. Ουδής άτρωτος. Είναι ανθρώπινα δημιουργήματα και όλα καταραίουν. Εδώ έχουν καταρρεύσει αυτοκρατορίες και αυτοκρατορίες. Μιλάμε για ένα σύστημα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πέσει. Μια χαρά μπορεί να πέσει. Αλλά πρέπει κανείς να ξέρει τον τρόπο, θέλει οργάνωση, θέλει δημοκρατική διαδικασία και να ακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Όλος ο πληθυσμός δεν ακολουθεί εκλογικά, δηλαδή στα εκλογικά τμήματα, αν εμφανιστεί ένας πολιτικός φορέας. Γι' αυτό και εμείς αγωνιζόμαστε. Και γι' αυτό, επειδή ξέρουμε την ελληνική πολιτική ιδιοτροπία, δεν στεναχωριόμαστε γιατί δεν έχει προχωρήσει ακόμα το κόμμα μας, το κίνημα δικαιοσύνης. Το κίνημα δικαιοσύνης έχει βασικές αρχές, ελληνικές βασικές αρχές, και θέλουμε να είμαστε, να εκπροσωπούμε όλον τον ελληνικό πληθυσμό. Γιατί όλος ο ελληνικός πληθυσμός χρειάζεται και πρέπει να του προστατεύονται τα συνταγματικά δικαιώματα. Χρειάζεται συνταγματικά δικαιώματα. Εδώ ποδοπατήθηκαν συνταγματικά δικαιώματα. Και ποδοπατήθηκαν και με τη βοήθεια ξένων, γερμανικών συμφερόντων, συμφερόντων από Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Σόρος, ΜΚΟ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πρέπει ο ελληνικός πληθυσμός, κύριε Σταματόπουλε, να ξυπνήσει. Εάν δεν ξυπνήσει, το μάνα δεν έρχεται εξ ουρανού. Το μάνα ήταν κάποτε στην Παλαιά Διαθήκη. Ούτε έρχεται ουρανό κατέβατη. Μία φορά έγινε, δεν ξανά έγινε. Πες επίτα να σε φάω. Ο εργαζόμενος εστιατό πρέπει να δουλέψεις για τους καλούς στόχους, σωστούς στόχους, γιατί η εγκληματικότητα προηγείται του δικαίου. Και μετά έρχεται το δίκαιο για να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα. Αλλά όπως είπατε, καταγγελίες και από αντισαγγελέα Αρείου Πάγου για τα τεκτενόμενα μέσα στη δικαιοσύνη. Αυτά και άλλα θα συμβούν και θα αποκαλυφθούν. Έτσι. Ναι, αλλά και που αποκαλύπτονται αλλάζει κάτι. Δεν δικάζονται. Πώς να δικαστούν? Αν δεν υπάρξει, να σας δώσω να το καταλάβετε. Η τακτική δικαιοσύνη όπως είναι και όπως έχει πέσει το κύρος της στο μηδέν, για να αποκατασταθεί
Δεν μπορεί η ίδια η τακτική δικαιοσύνη να αποκαταστήσει το δίκαιο τους. Χρειάζεται μια νέα βουλή που θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και θα πει ως εδώ και μη παρέκει. Θα ισχυροποιηθούν τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα παίζει η τακτική δικαιοσύνη παιχνιδάκια σε βάρος της νοημοσύνης του δικαίου της ελληνικής κοινωνίας και θα μπαίνει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Έχετε δει, έχει μετατραπεί πολιτικά ο ελληνικός πληθυσμός σε καταναλωτές και πάει ο Έλληνας καταναλωτής και ως υπερχρεωμένος ακόμη να προστατευτεί από το δικαστήριο και του λένε ότι είναι δόλιος δανειολήπτης. Από πού, κυρία δικαστή, εντόπισες, αφού εδώ για να πάρει ένας άνθρωπος το δάνειο τον πέρασαν φύλο και φτερό οι νομικές υπηρεσίες των τραπεζών. Και εσύ μπορεί να μην έχασες ως δικαστής το τόσο υψηλό σου εισόδημα. Ο μέσος όμως Έλληνας πολίτης που είναι και ψηφοφόρος έχει χάσει και το εισόδημά του και του έχουν τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Δεν πρέπει να προστατευτεί. Υπάρχουν σχετικές διατάξεις. Άρθρο 388 στον αστικό κώδικα. Απρόπτη μεταβολή συνθήκων. Τι έκανε ο Άριος Πάγος? Αναγνώρισε για τους Έλληνες συμπολίτες αυτές τις διατάξεις. Ξέφυγε. Για να δείτε τι ρόλο βαράει η ανώτατη ηγεσία της τακτικής δικαιοσύνης. Άρθρο 388 στον αστικό κώδικα που το έχουν προβάλει πολλοί καταναλωτές, πολλοί δανειολήπτες, αλλά και άλλοι συμπολίτες μας στα δικαστήρια και τα δικαστήρια έχουν γράψει τους Έλληνες συμπολίτες μας στα αρχαία τους παπούτσια. Να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη φράση. Μάλιστα. Έτσι. Το δίκαιο υπάρχει, οι κανόνες υπάρχουν, πολυνομία έχουμε, νομικό χάος έχουμε, αλλά το δίκαιο για τον Έλληνα πολίτη, τον ειλικρινή, δεν εφαρμόζεται. Να το ξέρετε. Για να εφαρμοστεί, δεν αρκεί η κάθε καταγγελία του κυρίου Αντισαγγελέα, αγγελή εν προκειμένου, Ιωάννη. Έτσι, Αντισαγγελέα Ρίου Πάγου. Μάλιστα. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μία βουλή με κότσια. Αλλά όταν η βουλή είναι εμπλεκόμενη και οι βουλευτεράδες κοιτάνε πώς θα διατηρηθούν στην καρέκλα για να πάρουν τις αποδοχές τις καλές, έτσι, δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στην Ελλάδα. Ο Έλληνας χάνει το δίκιο του. Mm-hmm. Γι' αυτό κίνημα δικαιοσύνης. Γι' αυτό το ονομάσαμε κίνημα δικαιοσύνης. Όχι, είναι πολύ εύστοχο ο κίνημα, προσπάθεια για να βρούμε το δίκιο μας. Μπορούμε να το βρούμε. Και να έχουν την ελπίδα οι Έλληνες συμπολίτες μας για αυτό που λέμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Βέβαια, από τη μία να έχουν την ελπίδα οι Έλληνες συμπολίτες, από την άλλη, όπως και εσείς πριν από λίγο είπατε, πάλι ο ελληνικός λαός πάει και ψηφίζει αυτά τα κόμματα. Και ναι, ίσως στην εποχή του διαδικτύου και εσείς κάνετε και εκπομπές, αλλά γενικότερα και πολλοί άλλοι κόσμος υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ήξερα, ότι δεν έχω ενημερωθεί κατάλληλα και ψήφισα έτσι. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Σήμερα υπάρχουν τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βέβαια θα μου πείτε υπάρχουν και τα fake news και η παραπληροφόρηση, αλλά αυτές οι παραπληροφορήσεις γίνονται από τα κατεστημένα μεγάλα κανάλια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν είμαι ενημερωμένος. Το έχω πει και παλιότερα και νομίζω και στο δικό σας σταθμό ότι δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης για το παιδί του που πάει σχολείο να ψάχνει να βρει ένα καλό φροντιστήριο και για την πολιτική ζωή του τόπου να μην θέλει να ψάξει να βρει έναν πολιτικό φορέα να τον προστατεύσει, να τον ενισχύσει για να βρει το δίκιο του μακροπρόθεσμα και για το μέλλον και για τα παιδιά του. Αυτές οι δικαιολογίες μερικοί συμπολίτες μας να τις σταματήσουν. Δεν στέκουν αυτές οι δικαιολογίες. Το θέσατε πολύ, πολύ καλά νομίζω. Το θέτω ευθέως, ευθαρσώς και θα πρέπει και οι Έλληνες συμπολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και όχι να λένε πού να βρεθεί ο αρχηγός. Τόσοι αρχηγοί υπήρχαν και στα μικρά κόμματα. Είδατε αυτοί οι αρχηγοί από τα μικρά κόμματα να έχουν συσπηρωθεί? Όχι. Εμείς σαν κίνημα δικαιοσύνης δεν κατεβήκαμε να τους διασπάσουμε. Αυτοί είναι οι διασπασμένοι. Λέει ο ελληνικός πληθυσμός να συνενωθούν. Ποιοι να συνενωθούν? Δεν πρόκειται να συνενωθούν. Απ' την άλλη όμως βλέπουν κόμματα τα οποία είχαν κοινοβουλευτική παρουσία, το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρών, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, να είναι διαλυμένα πλέον. Ναι, τους διέλυσε, εκεί τους διέλυσε ο ελληνικός πληθυσμός. Δεν τους ψήφισε. Πώς? Γι' αυτό και εμάς το σύνθημά μας είναι δικάστε τους πολιτικούς απατεώνες δημοκρατικά με την ψήφο σας, αλλά χωρίς ελαφρυντικά. Θα είχατε εσείς, θα κάνατε μια απόπειρα προσέγγισης κάποιων τέτοιων κομμάτων για συνεργασία που είχαν κοινοβουλευτική παρουσία? Δέστε, θα κάνουμε γύρω στο Σεπτέμβριο, γιατί αν γίνουν τώρα οι εκλογές, αν θα ξαναγίνουν, θα γίνουν γύρω στο Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020, εξ αφορμής εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, όπως έγινε και παλιότερα.
Γιατί δεν πρόκειται και τα μεγάλα κόμματα τώρα, όπως έχουν διασπαστεί και οι σχέσεις, διαραγή, οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-Παυλόπουλο. Έτσι, τα βλέπω δύσκολα τον Παυλόπουλο για δεύτερη πενταετία στην Προεδρία της Βουλής. Εμείς θα κάνουμε, θα ζητήσουμε, αλλά θα ζητήσουμε ειδικά ανθρώπους με αξιοπρέπεια από τα μικρά κόμματα. Μάλιστα. Που να έχουν παρελθόν κοινοβουλευτικό, αυτό σας ενδιαφέρει? Όχι. Δεν μπορεί να λένε έχω παρελθόν κοινοβουλευτικό. Το είδαμε το παρελθόν το κοινοβουλευτικό όλων αυτών των κοινοβουλευταράδων, των βουλευταράδων που οδήγησαν την πατρίδα μας. Και το επαναλαμβάνω, να σας το αποδείξω. Αυτοί που ήταν κατεστημένοι βουλευταράδες και ψήφισαν τρία μνημόνια μέχρι πρόσφατα. Έτσι, αριστεροί και δεξιοί τελικά. Ένα αυτό. Θα πάμε να ζητήσουμε εμείς από αυτούς? Τι δηλαδή, θα τους πούμε περάστε να πάρετε ξανά καρέκλα και να καλοπερνάτε? Όχι. Για μας αυτοί οι βουλευταράδες, οι κοινοβουλευτικοί όπως λέτε, έχουν λερωμένο κοινωνικό και πολιτικό μητρό. Για τους άλλους, τα άλλα υπόλοιπα κόμματα κατεστημένα μέσα στη Βουλή. Ενώ στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο μνημόνιο, στο τρίτο μνημόνιο μπορούσαν ως κόμματα να απέχουν με αποτέλεσμα, και είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα, είχε τεθεί θέμα, επειδή εκπροσωπούσαν πάνω από 100 βουλευτές, να παραιτηθούν από τη Βουλή και να δημιουργήσουν τότε κοινοβουλευτικό προηγούμενο, αλλά και πολιτικό προηγούμενο, να παραιτηθούν από τη Βουλή. Όσοι ήταν μέσα στη Βουλή πάνω από 100 βουλευτές, επειδή οι βουλευτές είναι 300, να καταλάβετε το σκεπτικό μου, να παραιτηθούν τουλάχιστον 101 και η αναπληρωματική αυτών των κομμάτων, η Βουλή θα είχε 199 βουλευτές. Δεν μπορούσε να συνεδριάσει γιατί δεν είχε τον απαραίτητο αριθμό συγκρότησης της Βουλής. Και επομένως δεν θα περνούσε ούτε το πρώτο μνημόνιο, αν συνέβαινε τότε, ούτε το δεύτερο μνημόνιο επί Βενιζέλου Σαμαρά, αν απήχαν τα κόμματα παρετούντο τότε από τη Βουλή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ούτε και το τρίτο μνημόνιο. Και όμως αυτά τα κόμματα κάθισαν και είπανε παρόν, για να παίρνουν οι βουλευταράδες το χοντρό, το μπαχουλό μισθό τους και να παχαίνονται αυτοί και να αδυνατίζουν οι Έλληνες. Μάλιστα. Και να μπαίνουν οι Έλληνες, να φτωχοποιούνται και να προλετεροποιούνται. Έχουν ευθύνες τα πολιτικά κόμματα γιατί δεν παραιτήθηκαν μπροστά στην προδοσία της Ελλάδος που έγινε διαμέσου των μνημονίων και διαμέσου της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έπρεπε να απέχουνε, να παραιτηθούν και το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή και η ΜΕΝ και η ΔΕ και η ΠΑΡΑΔΕ και οι Λεβέντες και οι Παραλεβέντες, ώστε η Βουλή να έχει σαν σώμα λιγότερους από 199 βουλευτές, δηλαδή κάτω από του ορίου των 200 που χρειάζεται για να συγκροτηθεί. Και όλοι οι επιλαχόντες δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν. Ναι, και όλοι οι επιλαχόντες. Δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε, κύριε Σταματόπουλε. Ήταν μια ευκαιρία για να δείξουν ότι υπάρχουν Έλληνες κοινοβουλευτικοί, όπως λέτε εσείς, με κότσια. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Παρόλο που λέγαμε παλιά και όλοι το λέγανε να ανανεωθεί η Βουλή, ανανεώθηκε η Βουλή. Τα 2/3 είναι νέοι βουλευτές της απερχόμενης τώρα Βουλής. Αυτό είναι το σφάλμα. Και μένα μου λέγανε, κύριε Εισαγγελέα, αν θες να βγεις βουλευτής, θα πας με το τάδε κόμμα, το κατεστημένο. Δεν πάω με κανένα. Πολλοί νέοι άνθρωποι και νέοι υποψήφιοι βουλευτές πηγαίνουν με τα κατεστημένα κόμματα. Τελικά μέσα στα κατεστημένα κόμματα υπάρχουν λόμπι οικονομικά που εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό και βλέπετε πρόσφατα, που μου λέτε για το δίκιο, τροποποιήθηκε και ο ποινικός κώδικας, αλλά το κακούργημα για την παραβίαση της πληρεξουσιότητας και άλλα τεινά για την προστασία του κράτους, οι Σιριζέοι τα έχουν καταργήσει. Μάλιστα. Είπατε κάτι τώρα. Για να μην αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις από την επόμενη Βουλή μέχρι τη δεύτερη τακτική σύνοδο και οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας ως Πρωθυπουργός. Με το άρθρο 86 σκέφτονται πολύ πονηρά, αλλά ο απλός Έλληνας πολίτης δεν θέλει να καταλάβει την πρακτική εμφάνιση αυτής της πονηριάς. Καταγγέλλουμε λοιπόν δημοσίως ότι η κατάργηση στο νέο ποινικό κώδικα των σχετικών διατάξεων έχουν γίνει για να προστατευθούν και οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι υποστήριζαν για το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, και ο κάθε Κυριάκος Μητσοτάκης και κάθε Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και οι αριστεροί Σιριζέοι, για να απαλλαγούν, να μην υπάρχει νομικό πλαίσιο. Εμείς λέμε
ως κίνημα δικαιοσύνης, όταν θα μπούμε στη Βουλή και θα έχουμε πλειοψηφία, όλοι αυτοί θα διωχθούν και ξέρουμε τη νομική μέθοδο. Τα νομοτεχνικά τα ξέρουμε. Μάλιστα. Είχαμε και άλλα να πούμε, αλλά βλέπω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολλά έχουμε να πούμε, γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά συμβάντα. Πολλά συμβάντα. Ας είμαστε καλά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια μελλοντική. Ούτως ή άλλως θα έχουμε. Να είστε καλά, κύριε Σακά. Οι Έλληνες συμπολίτες μας να ξυπνήσουν κάποτε και να μην μασάνε την κάναβη που ήθελε ο Γεωργάκης Παπανδρέου, ξέρετε, στα μπαλκόνια, ή το σελινόχορτο που θέλει να πάνε στη Σελήνη ή αριστερή με τον κύριο Παπά. Κύριε Σακά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι. Καλημέρα.